Νέο κεφάλαιο στην πάταξη της εγκληματικότητας ανοίγει η αστυνομία μετά την χθεσινή γιγαντία επιχείρησή της στη Λάρνακα με στόχο τις εγκληματικές ομάδες που δρούν στην πόλη του Ζήνωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία εκτιμά ότι επικρατεί αναβρασμός στην πόλη με στόχο τον έλεγχο της νύχτας αλλά και τα οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από τον ηλεκτρονικό τζόγο. Όσον αφορά την υπόθεση, ανάλογα με τα ευρήματα τα οποία θα υπάρξουν και τις έρευνες που θα γίνουν σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που υπάρχουν, αν και εφόσον υπάρξουν εκείνα τα στοιχεία και προϋποθέσεις, θα προχωρήσουμε και σε άλλες συλλήψεις. Η αστυνομία πάντως εμφανίζεται αποφασισμένη να φρενάρει οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα. Όσον αφορά γενικότερα για την κατάσταση του εγκλήματος, να αναφερθεί ότι παρακολουθείται σε όλες τις πόλεις και εκεί που θα υπάρξουν πληροφορίες και θα κρυθεί σκόπιμο να γίνουν οι οποιασδήποτε στοχευμένες επιχειρήσεις, αυτό θα γίνει αμέσως. Το μήνυμα του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το ΣΥΓΜΑ μαζί του ήταν ξεκάθαρο και προς πάσα κατεύθυνση. Η αστυνομία είναι εδώ και ενεργεί με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Πρέπει όλοι να πάρουν το μήνυμα ότι η αστυνομία δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Θα την βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους με σκοπό και την ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας του πολίτη. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία μετά από αξιολόγηση διαφόρων πληροφοριών σε σχέση με τον εντοπισμό του έμφορτου πιστολιού τύπου Μπερέτα, εκτιμά ότι απέτρεψε εγκληματική ενέργεια. Τόσο το πιστόλι όσο και οι σφαίρες που εντοπίστηκαν περνούν ήδη από το μικροσκόπιο της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας.